Το πρόγραμμα για τις φετινές Πανελλήνιες καθώς και των ειδικών μαθημάτων ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες ξεκινούν ως ήθιστε με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στις 7 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια, ενώ για τα ΕΠΑΛ στις 6 του μήνα. Η ημερομηνία έχει ανακοινωθεί από χθες, ξέρουμε και το πρόγραμμα πλέον των μαθημάτων. Παραδοσιακά θα ξεκινήσουμε το μάθημα της έκθεσης και μετά από εκεί πέρα, αναλόγω στην κατεύθυνση, έχουμε την εξέλιξη του προγράμματος. Φέτος κάτι καινούριο μπαίνει στις πανελλαδικές. Θα δίνουν πρώτα τα παιδιά ενδοσχολικές και μετά πανελλήνιες. Ναι, είναι αυτό που ίσχυε τα πολύ παλιά χρόνια, όπως ήταν με τις δέσμες. Δηλαδή, ο υποψήφιος για τις πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει πρώτα να έχει πάρει το απολυτήριο λυκείου και μετά να τεθεί υποψηφιότητά του. Πολλές οι αλλαγές φαίνεται να είναι, καθώς το Υπουργείο Παιδείας θέλει σε οι μαθητές να γράψουν πρώτα τις ενδοσχολικές εξετάσεις για το απολυτήριο λυκείου και έπειτα τις πανελλήνιες. Υπάρχει μια διαφορετικότητα, θα πρέπει να την διαχειριστούμε. Θα πρέπει τα παιδιά να μείνουν σε επαφή και με την υποψηφιότητα τους, αλλά φυσικά να προσέξουν και το απολυτήριο του λυκείου. Παρ' όλα αυτά, εργαζόμαστε εντατικά έτσι ώστε να κυλήσουν ομαλά και η μεν διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων πρωτίστως, αλλά και φυσικά και η διαδικασία του απολυτηρίου των παιδιών. Οι δικοί σας μαθητές πώς το βλέπουν αυτό το καινούριο? Το επεξεργάζονται, το συζητάμε, προτείνουν λύσεις. Θα υπάρξει ένα πιο μίνι χαλαρό πρόγραμμα το οποίο θα συντηρήσει τα παιδιά ως προς τα μαθήματα των πανελλαδικών και ταυτόχρονα θα προσεχθούν και τα μαθήματα του απολυτηρίου για να έχουν ένα καλό βαθμό απολυτηρίου. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα δοθούν επανελλητικές ημερομηνίες για όσους υποψηφίως δεν μπορέσουν να βρεθούν στη διαδικασία την ημερομηνία που έχει δοθεί για κάθε μάθημα. Ταυτόχρονα όμως, θέματα τα οποία εκκρεμούν και τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν έντονα το Υπουργείο είναι το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί εάν θα δώσουν επαναληπτικές τα παιδιά στις πανελλαδικές, δηλαδή αν κάποιος την ημέρα των πανελλαδικών δεν μπορέσει να είναι καθόλου έτοιμος και υπάρξει κάποιο θέμα υγείας του, τότε μέχρι και πέρυσι ίσχυε το γεγονός ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια επαναληπτική διαδικασία. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί από το Υπουργείο εάν θα γίνει. Μάλλον είπαν ότι δεν θα γίνει, αλλά μετά την κατακραυγή που υπήρξε δικαιολογημένα, περιμένουμε οριστικές αποφάσεις. Δεν ξέρουμε ακόμη επίσης τι θα γίνει με τις μεταγραφές, δηλαδή πώς θα κινηθεί η διαδικασία και το νόμος πλαίσιο για τις μεταγραφές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιταχυνθεί, διότι προτού φτάσουν στα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, θα πρέπει να ξέρουν με ποιον τρόπο θα κινηθούν και να κινηθεί και ο οικογενειακός προγραμματισμός.